Κρήτες φοιτητές, λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί, όλα έτοιμα για το γλέντι στην Αθήνα, καθιερωμένο, θεσμός πλέον. Ωστόσο, κατά τις 7, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινά και η καντάδα τους. Η κριτική καντάδα με ήχους, μελωδίες και με τη λεβεδιά των κριτικών στην Αθήνα. Και επειδή εμείς αποτελούμε και το σύνδεσμο κατά κάποιο τρόπο όλων των περιοχών, είτε είναι Ελλάδα είτε είναι εξωτερικό με την Κρήτη, πάμε στην Αθήνα λίγο. Ο Σπύρος Τουμπανιάρης είναι ο πρόεδρος Φοιτητικής Ένωσης Κρητών Αττικής. Ο Γιώργος ο Φραντζεσκάκης μουσικός, Γιώργος Στρατάκης μουσικός, Μιχάλης Χαριολάκης μουσικός βέβαια. Ξέχασα κάποιον, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Σπύρο, με τον πρόεδρο, να μας βάλει στο κλίμα της ημέρας. Σωστά, έχουμε την καντάδα σήμερα. Πολύ σωστά. Σήμερα έχουμε την καντάδα που θα ξεκινήσει από το στέκι του συλλόγου μας στις 7 η ώρα και θα συνεχίσει από το Μέγαρο Μουσικής, το Σύνταγμα, το Μοναστηράκι και πάλι με το Μετρό πίσω στο στέκι του συλλόγου μας. Φυσικά θα μας συνοδεύσουν μουσικά ο Γιώργος Φραντζεσκάκης στα δεξιά μου, ο Γιώργος Στρατάκης και ο Μιχάλης Χαριολάκης, που θα παίζει ο Γιώργος παίζει βιολί και τραγουδάει. Ο Γιώργος Λαούτο και τραγουδάει και ο Μιχάλης Μοντολίνο και τραγουδάει. Σπύρο, είναι μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχει γίνει θεσμός και το γλέντι το ίδιο, αλλά και η καντάδα που είναι κάθε χρόνο με αυτή τη διαδρομή, πολλή όρεξη και φυσικά παραδοσιακή ρεγγύη. Και με δεδομένο ότι πλέον φεύγουμε από τα του κορονοϊού, δίνεται μια πρώτη τάξης ευκαιρία στους νέους της Κρήτης που βρίσκονται σε άλλα μέρη της χώρας μας να πραγματοποιούν πολύ όμορφες εκδηλώσεις, περνώντας έτσι και το μήνυμα της Κρήτης, αφήνοντας άρωμα Κρήτης στις περιοχές που βρίσκεστε. Ναι, πολύ σωστά. Και είδαμε και στη Θεσσαλονίκη ανάλογη δράση. Οπότε μετά από αυτό το απόψινό, έχετε κάποιο άλλο σχέδιο, κάποια άλλη εκδήλωση που ακολουθεί μετά την απόψινή σας? Ναι, έχουμε το Σάββατο το κύριο γλέντι. Θα πραγματοποιηθεί στο κριτικό κέντρο Όρη με το συγκρότημα που βλέπετε και μερικά ακόμα. Λοιπόν, θέλω τώρα και από τους τρεις, από τους δύο Γιώργηδες και το Μιχάλη, να μας πούν ένας κριτικός, ένας νέος, ένας φοιτητής που βρίσκεται στην Αθήνα και είναι έτοιμος να λάβει μέρος σε μια καντάδα. Πώς νιώθει γενικά? Ξέρετε, είναι μια σκυτάλη που την πήρατε από το παρελθόν και τη μεταφέρετε στους επόμενους, στους επόμενους φοιτητές. Γιώργο, Φραντζεσκάκη. Καλησπέρα και εμάς. Κάτι πολύ όμορφο. Ναι. Συνήθως τώρα, πώς σας υποδέχονται, για πες μας. Με ανοιχτές αγκάλες, είναι πολύ θερμοί και γνωστοί οι φοιτητές. Έχουν μεγάλη δύναμη, έχουν την Κρήτη μέσα τους. Μας αγαπάνε και όλους τους καλλιτέχνες που έχουν έρθει εδώ πέρα και έχουν παίξει για τη ΘΕΚΑ. Όλοι μας, δηλαδή, και πιστεύω και άλλοι που έχουν περάσει από αυτό το γλέντι και έχουν γνωρίσει και τα παιδιά, αισθάνονται μεγάλη τιμή και κουβαλάνε και την Κρήτη μέσα τους και τη διαδίδουν και σε όλη την Αθήνα και όχι μόνο σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Είναι αυτό μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας στιγμή, γιατί είμαστε και δίκτυα. Μπράβο, Γιώργο Στρατάκη. Πώς? Ο Γιώργος ο Στρατάκης. Ο Στρατάκης ήταν. Εγώ εδώ είμαι ο Γιώργος Στρατάκης. Όποιος θέλει να πάρει τον λόγο και να πει πώς νιώθει και αν δεν κάνω λάθος έχουμε και μαντολίνο τώρα, σε πρώτη φάση. Καλησπέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι έχουμε ένα όργανο, τελικά δεν έχει φωνές, οπότε δεν θα μπορούμε να παίξουμε. Θα ξανασυνδεθούμε όμως, σωστά Σπύρο. Θα ξανασυνδεθούμε σε μία ώρα περίπου. Ναι, δεν ξέρω αν το έχει αρχίσει η κατάλαβα. Θα συνδεθούμε σε μία μισή ώρα, θα το επιδιώξουμε. Αλλά η φαίνεται σε ετοιμασία. Θα το επιδιώξουμε μέχρι 8 και 4 να τα ξαναπούμε. Θα ήθελα να πω στα παιδιά τη σφαίρα του Συμβουλίου μεγάλη χαρτιά, γιατί μέσα σε αυτή τη δύσκολη εποχή προσπαθούν πάρα πολύ για τη διατήρηση, ας πούμε,
και για να προσεγγίσουν τα παιδιά τους Κρήτης και τα παιδιά τους Κρήτης και έχουν στην Αθήνα, προσπαθούν τα παιδιά να έχουν ένα μέρος στο οποίο να μπορούν να πάνε, να έχουν τις φίλες τους, να έχουν έναν άνθρωπο το οποίο αν χρειάζεται κάτι να μπορεί να τους βοηθήσει. Κάνουν και άλλες δράσεις με αιμοληψίες, με φιλανθρωπικά φιλανθρωπικές δράσεις. Δεν είναι μόνο το γλέντι, δεν είναι μόνο το ότι θα κάνουμε μια κατάδα που είναι στην ουσία δηλαδή, κάτι παραδοσιακό το οποίο το μεταφέρουμε στην πρωτεύουσα. Και τα παιδιά είναι άξιοι συγχαρητήριων. Είναι ο μεγαλύτερος κριτικός σύλλογος της Ελλάδος, κριτικός κριτικός σύλλογος. Και δεν μένει μόνο στην πραγματοποίηση ενός δουλεπτού, αλλά και σε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές δράσεις. Αυτό θα ήθελα να μεταφέρω. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, να βάλουμε άνω τελεία και να τα πούμε κατά τη διάρκεια της καντάδας, συμφωνείτε? Πριν σας αφήσουμε να πούμε και μερικές ματινάδες. Ό,τι θέλετε εσείς βέβαια, πάμε παιδιά και να κλείσουμε και το πρώτο μέρος μαζί σας. Ωραία, ωραία. Θα πω μια, αν η Αντρία θα έπαιρνε το 10. Άντρες, λέτες, μάγοι μου, θα βρεις μέσα στη 10. Αυτή η ματινάδα να πούμε ότι είναι από ένα παιδί του συλλόγου μας, τον Νίκο το Βεράκη. Να πω κι εγώ μία. Λέει, την Αντρία μετρήσανε και αντί να πάρει 10, πιο σωστό τους φάνηκε το όνομα Σφέτα. Που και αυτή είναι παιδί του συλλόγου, του Κώστα του Χατζάκη. Μάλιστα. Θα πω κι εγώ μία. Ναι. Θα πω κι εγώ μία, αλλά είναι ερωτική. Είναι για κατάλα. Είναι και στα πλαίσια, δηλαδή, ταιριάζει με το μήνα, ταιριάζει με την άνοιξη. Λέει, ήθελα να ξεψύχω να πάνω στα δυο σου χείλη, να φύγω με τις μυραδιές των λουλουδιών τα πριν. Είναι μια μαθηνά, θα τους αγαπηθώ παράδειγμα. Έχουμε άλλη. Και πάλι μια, εγώ θα πω μια άλλη. Είναι έτσι ακριβώς, αλλά λόγω της περίστασης την αλλάζουμε και θα την ξερακούσαμε τότε σε μια ώρα. Να κάτεχα να τραγουδώ, να λέω μαθηνάδες, θα ανέκανα στο Σύνδεμα κάτι γνώση καντάδες. Λοιπόν, παιδιά, τι να πούμε. Ευχαριστούμε. Τα λέμε κατά διάρκεια της καντάδας. Να είστε καλά, να παραμείνετε δυνατοί και να μας κάνετε υπερήφανους. Δεν είναι απλό αυτό που πάτε να κάνετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.